Η νίκη της Ισπανίας επί της Ιταλίας στο νημιτελικό του Nations League ήταν στην κυριολεξία ιστορική. Και αυτό γιατί φούρια Ρόχας έσπασαν το αίτητο των 37 αγώνων της Ιταλίας. Σκόραναν δύο γκολ μετά από 40 μήνες, ενώ αυτή ήταν η πρώτη εντός εδρασίτα της Κουάδρα Τζούρα μετά από 22 χρόνια. Με τον Φεράν Τόρες και τον Ογιαρθάβαλ στην κυριολεξία να οργιάζουν και τον Γκάβι να αποτελεί την μεγάλη έκπληξη. Η Ισπανία λοιπόν κατάφερε να σπάσει όλα τα ρεκόρ της Ιταλίας και να βρεθεί στον τελικό του Nations League λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο οποίος έχει να λέει πως πέρα από τον τίτλο της Πρωταλήτρες Ευρώπης είχε και το μεγαλύτερο αίτητο σερί στην ιστορία εθνικών ομάδων. Όσον αφορά τον έτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, αυτός είναι ανάμεσα στο Βέλγιο και την Γαλλία. Ένα απόλυτα εντυπωσιακό παιχνίδι, στο οποίο βεβαίω κανεί δεν μπορεί να πει ότι είναι και το μεγάλο φαβορή μία από τι δύο ομάδε με του Βέλγου του Ρομπέρτο Μαρτίνε. Θα θέλω να κάνουν την έκπληξη αλλά και να σφραγίσουν μια εξαιρετική σχεδόν δεκαετή πορεία στην οποία έχουν καταφέρει σπουδαία πράγματα αλλά όχι κάποιο μεγάλο τρόπεο. Το μεγάλο όπλο για την ομάδα του Ισπανού τεχνικού είναι βεβαίω ο Ρωμέλου Λουκάκου Ωστόσο το πρόβλημα είναι πως η Μπεντέκε, Μέρτενς και ο Ριγκί είναι εκτός όπως και ο Ντοκού. Βεβαίως στον αντίποδα επιστρέφει ο Ντεμπρού είναι αμφίβολος, είναι ο Μουνιέ. Οι Γάλλοι δεν είναι σε καλό φεγγάρι και αυτό φάνηκε και στα πρόσφατα αποτελέσματά τους για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, αλλά βεβαίως και στο πρόσφατο Euro. Ο Ζερού της Μίλαν είναι εκτός λόγω COVID, όπως και ο Καντέ, ενώ ο σχηματισμός τους θα είναι το 4-3-3 με Γκριεσμάν Μπαπέ και Μπενζεμά στην επίθεση. Όσον αφορά την προϊστορία, σε 20 αγώνε οι Γάλλοι έχουν κερδίσει στου 9, το Βέλγιο 5, ενώ 6 μάτς έχουν λήξει σοπαλά.